Καλώς ήλθατε σε μία ακόμη παρουσίαση. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε από το YouTube να κάνουμε ένα βίντεο GIF στο χρόνο που θέλουμε εμείς και να επιλέξουμε τη σκηνή που θέλουμε φυσικά εμείς και να την κάνουμε σε μία κινούμενη εικόνα. Πάμε λοιπόν να δούμε τον πρώτο τρόπο. Ο πρώτος τρόπος είναι αρκετά απλός. Έχουμε εδώ παράδειγμα ένα βίντεο εδώ. Μας εμφανίζει πάνω το link και πάμε μπροστά από το YouTube και το www την τελεία και γράφουμε τη λέξη GIF. Πατώντας λοιπόν τη λέξη GIF, μας στέλνει κατευθείαν στην επιλογή gifs.com, κάνει επεξεργασία το βίντεο που θέλουμε να φτιάξουμε GIF και μόλις ολοκληρωθεί, βλέπετε, ερχόμαστε στην σκηνή εδώ, επιλέγουμε τη σκηνή που θέλουμε, σας κάνει μια προεπισκόπηση ουσιαστικά για να δείτε πώς θα φαίνεται το συγκεκριμένο βίντεο. Επιλέγουμε εμείς τα δευτερόλεπτα που θέλουμε, είμαστε έτοιμοι. Από εδώ μπορείτε να βάλετε είτε caption, κάποιο κειμενάκι, είτε ένα sticker από τα έτοιμα που σας δίνει, είτε να κάνετε ένα upload δικό σας για να βάλετε ένα watermark για να κάνετε μια διαφήμιση της επιχείρησής σας, παράδειγμα στα GIF που δημιουργείτε. Και αφού είναι έτοιμο το GIF, βλέπουμε εδώ το παράδειγμα, το text, το font επίσης μπορείτε να ανταλλάξετε, όπως και το χρώμα του κειμένου. Μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα, να βάλετε στη μέση το κείμενο, στο top, στο κάτω μέρος, να δούμε και live τα χρώματα πώς αλλάζουν, ωραία. Και μόλις ολοκληρώσουμε όλη τη διαδικασία, πατάμε εδώ το OK, Create GIF, βλέπετε, σας ρωτάει πού μπορείτε να κάνετε link πίσω στο GIF. Να κερδίσετε traffic, να αυξήσετε το brand της εταιρείας σας, να αυξήσετε τους followers, καθώς το GIF θα γίνει popular. Έχετε ένα custom site, το Instagram, το Dribbble, Twitter, Reddit. Πατάτε no thanks αν δεν θέλετε για κάτι άλλο να το βάλετε σε κάποιο άλλο βίντεο. Και στα δεξιά σας εμφανίζει τα shares, τα υπόλοιπα δηλαδή shares που μπορείτε να το κάνετε. Έξτρα επιλογές για τα stickers, τα effects και τα captions, αν θέλετε να κάνετε κάποιες διορθώσεις. Το optimized link, το direct link, όπως και το end, αν θέλετε να το βάλετε σε κάποιο συγκεκριμένο αρχείο εικόνας. Ελπίζω να σας βοήθησα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μια ακόμη παρουσίαση. Μείνετε συντονισμένοι, κάντε subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε και για τους επόμενους οδηγούς.